Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, γνωρίζετε πολύ καλά ότι είναι καθολικό το αίτημα του λαού μας και ιδιαίτερα των συγγενών των θυμάτων για απόδοση των πολιτικών και ποινικών ευθυνών για το έγκλημα στα Τέμπη. Το ΚΚΕ από την επόμενη τραγική ημέρα της 28ης Φλεβάρη του 23, με όσες δυνάμεις διέθετε, μπήκε μπροστά και κάλεσε το λαό σε συμπόρευση στον αγώνα για να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα και να πληρώσουν οι πραγματικοί ένοχοι. Ακολούθησαν συγκλονιστικά συλλαλητήρια με εκατομμύρια κόσμου σε όλη την Ελλάδα. Πήραμε επίσης την πρωτοβουλία για εξεταστική επιτροπή που αν δεν γινόταν η εξέλιξη σήμερα θα ήταν πολύ βολική για την απόκρυψη της εγκληματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της απελευθέρωσης και των μεταφορών, της πολιτικής κόστους ωφέλους που ακολούθησαν όλες οι κυβερνήσεις. Ο Σίδωρος Καθανασόπουλος αναφέρθηκε στα σημεία του παρίσματος που καταθέσαμε ως ΚΚΕ. Από την πρώτη στιγμή, κρατικός μηχανισμός, κυβέρνηση και κόμματα που έχουν κυβερνήσει επιχείρησαν τη συγκάλυψη. Ξεκίνησε αμέσως τις επόμενες στιγμές η κυβέρνηση να ρίξει τις ευθύνες μόνο στο ανθρώπινο λάθος, που βεβαίως υπήρχε, για να αθωώσει όμως την πολιτική απελευθέρωση των μεταφορών που οδήγησε στο έγκλημα. Προχώρησε το μπάζωμα του χώρου με αποτέλεσμα την καταστροφή σημαντικών στοιχείων. Τα ερωτήματα για την αιτία που ξέσπασε η φωτιά έμειναν αναπάντητα. Αρνήθηκε η κυβερνητική πλειοψηφία στην Εξεταστική Επιτροπή να καλεστούν κρίσιμοι μάρτυρες στην Εξεταστική Επιτροπή και έκλεισε βία τις εργασίες της. Προχώρησε η αλλίωση των συνομιλιών του σταθμάρχη με τον μηχανοδηγό, όπως αποκαλύφθηκε πριν λίγες μέρες από έντυπο μεγάλου συγκροτήματος. Η απέτηση της μεγάλης πλειοψηφίας του λαού που συνεχίζει να συμμετέχει μαζικά στους αγώνες είναι καμιά συγκάλυψη να πληρώσουν οι ένοχοι. Αυτό κυριάρχησε και στην απεργία 28 Φλεβάρη του 24 σε όλη τη χώρα, παρά την υπονόμευση από κυβέρνηση, μηχανισμούς της εργοδοσίας και τους εντελοδόχους του κεφαλαίου στο εργατικό κίνημα, τις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, την πλειοψηφία της ΓΕΣΕ. Η συμμετοχή ήταν συγκλονιστική, με αιτήματα όπως η μη συγκάλυψη του εγκλήματος των τεμπών, μέτρα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, αυξήσει τους μισθούς, μέτρα κατά της ακρίβειας. Επόμενος αγωνιστικός σταθμός, η απεργία στις 17 Απρίλη. Οι εργαζόμενοι, οι αυταπασχολούμενοι και οι αγρότες που καταστρέφονται, οι φοιτητές, συνολικά οι νέοι και οι νέες, αλλά και όσοι οργίζονται και δεν έχουν ξεπεράσει το φόβο για να συμμετέχουν μαζικά και να κάνουν μομφή στην πολιτική σας που στηρίζει τα κέρδη των λίγων κόντρα στις ζωές του λαού. Οι εργατικές λαϊκές οικογένειες ζουν τις βαριές συνέπειες της πολιτικής σας. Ζουν και τα άλλα Τέμπη. Πάνω από 2.000 οι νεκροί εργάτες τα τελευταία χρόνια λόγω της έλλειψης μέτρων υγείας και ασφάλειας, μεταξύ αυτών και οι 11 εργαζόμενοι των τρένων στα Τέμπη. Η πλειοψηφία των εργατικών λαϊκών οικογενειών στερείται βασικών αγαθών και αναγκών λόγω των μισθών και των συντάξεων πείνας. Το 30% ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας. Θρυνούμε νεκρούς κάθε χρόνο από πλημμύρες, φωτιές και σεισμούς, γιατί τα αντίστοιχα έργα που αφορούν την ασφάλεια της ζωής του λαού δεν θεωρούνται επιλέξιμα. Ζήσαμε τα αποτελέσματα στο σύστημα υγείας με τις τεράστιες ελλείψεις και την έκρηξη των θανάτων στην πανδημία. Πάνω από 40.000 ήταν οι νεκροί. Ατέλειωτες οι λίστες αναμονής για επεμβάσεις. Πλήρη επαρμοτοποίηση των υπηρεσιών υγείας με αποκορύφωμα τις τελευταίες αποφάσεις για τα απογευματινά χειρουργεία με πληρωμή που νομιμοποιεί το φακελάκι. Έρχεται βέβαια και επιβάλλει και νέα χαράτσια του 1 και των 3 ευρώ για τα παραπεμπτικά. Σύμφωνα με έρευνα της διανέωσης, τώρα το Μάρτιο του 24, πάνω από 22% του λαού λόγω του κόστους δεν κάνει χρήση των υπηρεσιών υγείας. Από 5,9% το 2006, σύμφωνα πάλι με μελέτη της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας. Φτηνή εργατική δύναμη, αβάσταχτη φορολογία, το 95% των φορολογικών εσόδων τα αρπάζεται από τους πολλούς που έχουν λίγα.
πληστηριασμοί εργατικών, λαϊκών και κατοικιών, καταστολή των αγώνων, περιστολή δημοκρατικών και συγχαρητικών ελευθεριών, εισφοροαπαλλαγές, φοροαπαλλαγές, προνόμια και συνεχής χρηματοδοτήσεις στο κεφάλαιο και αμύθιτα κέρδη. Παραχώρηση του δημόσιου πλούτου, νερό, γη, παραλίες, δάση, επιχειρήσεις όπως η Λάρκο στο μεγάλο κεφάλαιο. Όλα αυτά είναι το ελκυστικό επενδυτικό περιβάλλον που επικαλέστηκε ο Πρωθυπουργός και στον Καναδά. Επικαλέστηκε επίσης την τακτοποίηση των οικονομικών. Τακτοποίηση είναι ο κατώτατος μισθός να είναι όσο το 2012, ενώ η αγροστική δύναμη να έχει μειωθεί έως 40%. Η συντάξη να είναι πείνας, οι δανειολήπτες έρμια των κορακιών που αρπάζουν το βιός τους, η ασύλληπτη διάσταση στην προσωρινότητα της δουλειά, η ουσιαστική κατάργηση του δικαιώματος της απεργίας, η καταστολή των εργατικών λαϊκών αγώνων με τους νόμους Χατζηδάκη, Γεωργιάδη, η κατάργηση του οκταώρου ως προσαρμογή όλων αυτών στις αποφάσεις και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των απαιτήσεων των επιχειρηματικών ομίλων. Η μορφή λοιπόν του ΚΚΕ προς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι δεδομένη, είναι διαρκής για όλα τα προβλήματα που σωρεύονται στις πλάτες του λαού. Αυτή τη μορφή την εκφράζουμε στη Βουλή με την καταψήφιση των αντιλαϊκών νομοσχεδίων, αλλά κυρίως τον καθημερινό αγώνα ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική. Αυτή η μορφή αφορά και τα άλλα κόμματα που στηρίζουν το σημερινό σάπιο σύστημα και το κράτος τους, τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μορφή στο ΣΥΡΙΖΑ για τα έργα και τις ημέρες του, το τρίτο μνημόνιο, το νόμο Αξιόγλου Βρούτσι για το κατώτερο μισθό, τα επιπλέον εμπόδια στο δικαίωμα της απεργίας με θέσπιση του 50-1 για νόμιμη απόφαση, το νόμο Κατρούγκαλου που πετσόκοψε συντάξεις και ασφαλιστικές παροχές, την εισαγωγή της ενέργειας στο χρηματιστήριο ενέργειας, του εμπορίου ρήπων, το κλείσιμο των κλινικών μονάδων που οδήγησε στην έκρηξη των τιμολογίων του ρεύματος, την παράδοση των κόκκινων δανείων στα φανς και την ποινικοποίηση του αγώνα και της αλληλεγγύης ενάντια στους πληστηριασμούς. Εκτός αυτών και ως αντιπολίτευση ψήφισε όλα τα κρίσιμα νομοσχέδια πάνω από 50% που φέρνει η Νέα Δημοκρατία, οι επιλογές των επιχειρηματικών ομίλων, οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απόδειξη αυτό της κοινής στρατηγικής σας. Μομφή στο ΠΑΣΟΚ που όλα αυτά τα χρόνια στήριξε την πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη και μάλιστα σε κρίσιμα ζητήματα όπως την αναθεώρηση του άρθρου 16 παρά την αρνητική ψήφο στο νομοσχέδιο. Έχει ψηφίσει πάνω από το 70% των νομοσχεδίων της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και έχει συνδιαμορφώσει το πλαίσιο της απελευθέρωσης των συνδρομικών συγκοινωνιών. Έβγαζε λάδι την Ευρωπαϊκή Ένωση, την παρουσίαζε ως θεματοφύλακα της ασφάλειας των συνδρομικών συγκοινωνιών, πολιτική που δημιούργησε το έδαφος για το έγκλημα των τεμπών. Η πραγματική μορφή του λαού χρειάζεται να είναι βροντερή και στη συμμετοχή στους αγώνες και με την ψήφο τους στις ευρωεκλογές. Να καταδικαστούν, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, τα κόμματα της συμπολιτευόμενης αντιπολίτευσης, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, που υπερψηφίζουν πάνω από τα μισά νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας, ιδιαίτερα αυτά που αποτελούν ευρωπαϊκές οδηγίες, που συμφώνησαν με την επιστολική ψήφο και εκ των υστέρων ανακαλύπτουν ότι κινδυνεύει το αδιάβλητο των εκλογών με αφορμή και τη διαρροή προσωπικών δεδομένων των εκτός Ελλάδας ψηφοφόρων, το Michelle Gate. Μόνο με την ισχυροποίηση του ΚΚΕ μπορεί να εκφραστεί η δυσαρέσκεια, η αντίθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το λόμπι, στην πολιτική που σαρώνει δικαιώματα, που βάζει σε κίνδυνο τις ζωές μας. Είναι το μόνο κόμμα που δεν έχει καμιά δέσμευση απέναντι στο κεφάλαιο, στους επιχειρηματικούς ομίλους, τις εμπεριαλιστικές ενώσεις και συμμαχίες, όπως έχετε όλοι εσείς. Υπερασπίζετε σταθερά τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα και δικαιώματα σε όλες τις συνθήκες. Στηρίζει τους εργατικούς λαϊκούς αγώνες και διεκδικήσεις. Ο λαός μπορεί να γίνει το ισχυρό αντίπαλο δέος στη βαρβαρότητα, στη σύψη και την αντιλαϊκή πολιτική με ένα ΚΚΕ πιο δυνατό. Ψηφίζουμε υπέρ της πρότασης δυσπιστίας.